Γεια σας και πάλι φίλοι μου. Λοιπόν, στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω τον υπολογιστή μου τι περιέχει, γιατί έχω αποφασίσει να τον πουλήσω. Βασικά κοιτάξτε, ακόμα δεν είμαι 100% σίγουρος, αλλά αν μαζέψω λίγα ακόμα λεφτά γιατί θέλω να πάρω τον καινούριο υπολογιστή, διότι αν πουλήσω αυτόν τον υπολογιστή με αυτά τα λεφτά που έχω υπολογίσει, θέλω λίγα να πάρω τον καινούριο υπεξεργαστή, ο οποίος κάνει τα 120 ευρώ. Λοιπόν, τώρα θα σας δείξω τι περιέχει αυτός ο υπολογιστής, θα σας πω την τιμή, τρόπος πληρωμής, πως στέλνω από εδώ από εκεί. Λοιπόν, καταρχήν έχουμε ένα επεξεργαστή ο οποίος είναι Intel Core i7-920. Τα κάτσεις δεν ξέρω τι είναι. Mainboard είναι ASRock X58 Extreme, η μητρική μου, πάρα πολύ καλή μητρική. Η RAM μου είναι 6GB RAM DDR3. Το SPD δεν ξέρω τι είναι. Κάρτα γραφικών έχω Atiradon HD 5770. Λοιπόν, τώρα να μπούμε κιόλας σε ένα μαγαζί να σας δείξω τι άλλο έχω. Τροφοδοτικό έχω 650W, νομίζω, ή 600, κάπου εκεί είναι. Το άλλαξα 17 Αυγούστου 2013, φέτος δηλαδή, πριν λίγο καιρό, διότι μου κάκει το παλιό που είχα. Κουτί έχω, ένα κουτί το οποίο κάνει νομίζω κάπου στα 100 ευρώ, θυμάμαι ακριβώς μάρκα. Ποιο είναι. Το έχω του βασκετή κουτί του, είναι όλα. Τροφοδοτικό, επεξεργασίες, μνητρικές, RAM, κάτι ευκόν σας είπα. Κάρτα ήχου δεν χρειαζόμαστε γιατί είναι ενσωματωμένη πάνω στη μητρική. DVD είναι απλό, δεν θυμάμαι ποιο, τι μάρκα είναι, στην διέρα. Και σκληρός δίσκος, έχω δύο σκληρούς δίσκους, ένας είναι 250 νομίζω και ο άλλος είναι 300, κάπου εκεί τώρα θα σας δείξω τώρα. Ο ένας είναι 165 και ο άλλος είναι 300 GB RAM. 300 GB και λέω RAM, συγχωρείτε. Εδώ πέρα δηλαδή έχω βάλει τα προγράμματά μου και στον τέχο βάλει τα παιχνίδια μου, το ίδιο μπορείτε να κάνετε κι εσείς. Λοιπόν, τώρα στέλνω σε ολόκληρη την Ελλάδα. Η τιμή του υπολογιστή θα είναι 600 ευρώ που τον πουλάω. Επίσης τα έξοδα αποστολής, τα οποία δέχομαι να είναι με ΛΤΑ, με courier, ή να έρθετε εσείς ο ίδιος να τον πάρετε από εδώ πέρα, από αυτό το μέρος, ή διαφορετικά, αν μένετε στην Πάτρα όπως μένω και εγώ, μπορώ να περάσω εγώ, αν θέλετε να δείτε και όλο στην υπολογιστή, να το δείτε και να περάσω εγώ να σας δώσω στην υπολογιστή. Λοιπόν, δεχτός κάθε έλεγχος, μπορείτε να έρθετε από όποια πόλη και να είστε και να δείτε την υπολογιστή, κανένα πολύ πρόβλημα. Τι άλλο. Ναι, να πω ότι δεν έχω κάνει ποτέ overclocking στον υπολογιστή. Συγκαταγραφικό μου βασικά. Τι άλλο ξέχασα να πω. Ναι. Ότι ο υπολογιστής είναι αγορασμένος 17 Νοεμβρίου 2011. Οπότε στις 17 Νοεμβρίου 2013 κλείνουμε 3 χρόνια που τον έχουμε. Είχα δώσει εγώ λεφτά σε ένα άτομο. Πήρε τα κομμάτια και τον έδωσε. Δεν είναι αγορασμένος από μαγαζί, δηλαδή όλο το πακέτο. Τι άλλο, δέχομαι με κατάθεση σε τράπεζα τα λεφτά, με PayPal, όχι με PayPal, με συγχωρείτε, με... κόλλησε το μυαλό μου τώρα, ή με μετρητά να έρθετε δηλαδή να μου τα δώσετε, ή με αντικαταβολή, όπως είπε και πριν. Τι άλλο, δεν νομίζω έχω ξεχάσει κάτι. Λοιπόν, αυτά. Όπως είπα, δεν είναι σίγουρο ότι θα τον πουλήσω την υπολογιστή. Άμα δεν μάζεψω πρώτα κάποια λεφτά που μου λείπουν, να πάρω τον επεξεργαστή τον καινούριο, γιατί είναι πάρα πολύ καλός. Δεν πωλείται τίποτα ακόμα. Απλώς έβαλα να δω τι θα πει ο κόσμος, δηλαδή αν τον ενδιαφέρει. Πείτε και σε φίλους αν θέλουν. Επίσης, μέσα, άμα θέλετε, σας αλλάζω τα Windows. Εγώ έχω Windows 7 Ultimate 64-bit. Σας τα αλλάζω άμα θέλετε. Σας βάζω Windows 8, σας βάζω πάλι Windows 7 με format, σας δίνω επίσης το CD με Windows 7. Σας βάζω επίσης μέσα αν θέλετε κανένα παιχνίδι, κανένα πρόγραμμα, οτιδήποτε μου πείτε, δεν με πειράζει. Τι άλλο. Τα Windows δεν είναι αυθεντικά, πρέπει να το πούμε αυτό. Και όποιος σας ενδιαφέρεται μπορεί να γράψει ένα σχόλιο από κάτω στο βίντεο, να μου στείλει ένα μήνυμα στο YouTube, προσωπικό μήνυμα, ή να με κάνει άτσι στο Facebook με Μεγακλής Παπαγεωργίου και να μου το πει εκεί, ή άτσι στο Skype με Μεγακλής 1997. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Άμα θέλετε πείτε μου. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο, φίλοι μου. Γεια σας.